Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του επιμελητηρίου Κοζάνης. Με μια μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βόλιο, στη ΣΥΑΤΗΘΑ, παρουσία του Υφυπουργού του κ. Παπαθανάση. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο για όλες τις εκδηλώσεις, όλη αυτή την περίοδο για τα 100 χρόνια του επιμελητηρίου. Αν είστε ευχαριστημένοι από την εικόνα την οποία παρουσιάσατε και φυσικά τι ετοιμάζετε για το επόμενο χρονικό διάστημα στο επιμελητήριο. Κύριε Βακρατσάν, σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε να είστε καλά. Μεταφέρουμε σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα της δράσης του ΕΒΕ Κοζάνης. Αυτό, όπως προείπατε, τέλειωσε ένας κύκλος εκδηλώσεων οι οποίες είχαν να κάνουν με το κλείσιμο των 100 χρόνων του ΕΒΕ Κοζάνης. Ένα από τα παλαιότερα επιμελητήρια της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε πριν από 100 χρόνια, όπως λέμε, με βασιλικό διάταγμα. Έγιναν 4 διαφορετικές, έτσι, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, Πτολεμαΐδα, Σέρβια και τελευταία Σιάτιστα, η τελευταία εκδήλωση, κλείνοντας αυτός ο κύκλος του εορτασμού, μάλλον των 100 χρόνων για το ΕΒΕ Κοζάνης. Όσον αφορά το αποτύπωμα που άφησε όλη αυτή η διαδικασία, πραγματικά εμείς είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Ήρθαμε κοντά σε επιχειρήσεις, κάναμε μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όλα αυτά τα χρόνια και αισιοδοξούμε ότι στο μέλλον τα πράγματα θα είναι καλύτερα για όλη την επιχειρηματική κοινότητα. Είναι κοντά το επιμελητήριο στους επιχειρηματίες και όχι μόνο με τις δράσεις αυτές και με καθημερινές πρωτοβουλίες. Αυτός ο κύκλος των ενημερωτικών εκδηλώσεων είναι ένα κομμάτι της δράσης της οποίας έχετε ως διοίκηση του ΕΒΕ. Πέρα από το εθιμοτυπικό αυτό το οποίο έλαβε, τέλειωσε πριν από μερικές μέρες, η δράση και η καθημερινή ενασχόληση του επιμελητήριου όσον αφορά τα προβλήματα και τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις είναι καθημερινή. Δεν σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα. Αυτή η δραστηριότητα δεν έχει να κάνει, ούτε είναι κάτι στατικό. Το ΕΒΕ Κοζάνης, αν και εκ του ρόλου του είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι συμβουλευτικός όσον αφορά την πολιτεία και την κεντρική κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάμε και σε τοπικό επίπεδο να κάνουμε τέτοιες δράσεις οι οποίες και ενημερωτικές και δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που δείχνουν ότι είμαστε εκεί που όπως μας θέλει πραγματικά η αγορά και οι επιχειρήσεις. Επειδή στην τελευταία εκδήλωση που είχατε τον Υφυπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Παπαθανάση, γιατί δεν μπόρεσε να είναι εδώ ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, τι ζητήματα του θέσατε, κύριε Χασιώτη, όσον αφορά τον επιχειρηματικό τομέα της περιοχής και αν σε αυτά πήρατε κάποιες απαντήσεις για την επόμενη μέρα? Κύριε Βακρατσά, ερχόμενος εδώ ο Υφυπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης, ήταν μάλλον μια συνέχεια συναντήσεων της διοίκησης του επιμελητηρίου και με τον πρόεδρο της ΔΕΗ και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, και με τον Υφυπουργό και μια σειρά τέτοιων συναντήσεων. Οπότε, στην παρούσα φάση, λόγω αδυναμίας να παρίσταται εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ήρθε ο Υφυπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης. Τα θέματα τα οποία τέθησαν στην επίσκεψή του εδώ με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων είχε να κάνει με τα πραγματικά τρέχοντα και φλέγοντα θέματα τα οποία μας απασχολούν αυτή την περίοδο, την περιοχή μας και όλη τη Δυτική Μακεδονία, έτσι, συνολικά, και είναι πολύ συγκεκριμένα. Έχει να κάνει κυρίως με το θέμα της ΔΕΗ, τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, τι θα γίνει ή ποια θα είναι το μέλλον, ποιο θα είναι μάλλον το μέλλον της περιοχής, όντας η επιχείρηση μακριά και από το καύσιμο και να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, αυτό είναι το ζητούμενο, ναι. Επί τη ευκαιρία που βρεθήκαμε στη Σιάτιστα, μια περιοχή η οποία κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στο χώρο της Γούνας, ετέθησαν και εκεί τα θέματα και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη Γούνα. Και φυσικά και αυτό το πολύ επίκαιρο, το οποίο πραγματικά μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει επιπτώσεις στην οικονομία, τελικά έχει τεράστιες επιπτώσεις, έχει να κάνει με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τον κορονοϊό και όλο αυτό το... Τα θέσατε όλα τα ζητήματα. Ναι, τέθησαν όλα τα θέματα και στο Δημαρχείο και στο Συμβασιμιότατο που επισκεφτήκαμε. Εκεί η κουβέντα ήταν εφ' όλης της ύλης, συζητήθηκαν όλα τα θέματα.